Απέρασαμε πάρα πολύ γρήγορα στην παρουσίαση. Έχω προηγηθεί μια μικρή σύντομη παρέμβαση τη Ευρωβουλευτή, κυρία Κούνεβα, που εξηγεί για ποιο λόγο ανέθεσε στους ερευνητές του Πολυτεχνείου αυτήν την έρευνα. Και αμέσως μετά η κυρία Αγνά Πελεγρίνη Προπόλη θα κάνει την παρουσίαση που θα συνοδεύεται από το PowerPoint των βασικών στοιχείων της έρευνας. Μετά θα ακολουθήσουν ερωτήματα πάνω στα στοιχεία και χρήματα της έρευνας που μπορείτε να απευθύνετε στην κυρία Πελεγρίνη Προπόλη και στους συνεργάτες και ερευνητές που βρίσκονται εδώ. Και επίσης η διάθεσή σας για περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία θα υπάρχει και σε ηλεκτρονική εκδοχή, εκτός από το έντυπο λογοκρίτη, θα υπάρχει και σε ηλεκτρονική εκδοχή και η παρουσίαση της έρευνας και το PowerPoint. Λοιπόν, θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Κουρένα. Ευχαριστώ όσους ήρθατε για την παρουσίαση αυτής της σημαντικής έρευνας. Εγώ θα πω πολύ λίγα πράγματα για να μπούμε γρήγορα στην ουσία. Να σας εξηγήσω γιατί ανάθεσα. Ο πρώτος λόγος είναι λένε συχνά οι πολίτες και μπορεί να έχουν και δίκιο και από το Κοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτές ότι τους διαθέτουν φαιρικά χρήματα. Πράγματι, είναι αρκετά τα χρήματα που μας διαθέτουν για τις δραστηριότητες μας, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε με τα χρήματα αυτά. Πώς τα αξιοποιούμε με τρόπο χρήσιμο για τους πολίτες. Και νομίζω αυτά που τα ακούσετε σήμερα, αυτά που τα γράψετε αύριο όσοι είστε δημοσιογράφοι, είναι χρήσιμα. Και εγώ και όλοι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΓΟΥΕ έχουμε δείξει πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει η Ευρωβουλή. Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος. Σαν ΣΥΡΙΖΑ, λέμε συχνά ότι πρέπει να δούμε τους ανθρώπους πέρα από τους αριθμούς. Κατηγορούμε δίκαια τους εγγόνους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν τίποτε άλλο εκτός από νούμερα. Ναι, λοιπόν, εμείς τους δείχνουμε τι λένε πραγματικά τα νούμερα για τους ανθρώπους. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν με τα μνημόνια όχι μόνο έχουν προκαλέσει τεράστια αύξηση της ανεργίας, αλλά αυτή η τεράστια ανεργία καταστρέφει και απομακρύνει κάθε ελπίδα ανάπτυξης. Παραδίδουμε λοιπόν αυτούς τους αριθμούς, αυτή την έρευνα σε όλους όσοι πιστεύουν ό,τι τους αφορά. Πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους ανθρώπους που σχεδιάζουν πώς θα βγει η χώρα από την κρίση. Και ύστερα σε όλους τους επιτήμενους, τους ερευνητές των οικονομικών ινστιτούτων της χώρας, κρατικών και ανεξάρτητων στα συνδικάτα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε ένα ακόμη πιστικό επιχείρημα γιατί πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ελπίζω και η κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ την κυρία Πελεγρή Προπόλη και τους ερευνητές της ομάδας για την δουλειά της και την παρουσίαση που θα ακολουθήσει. Η προβολή της έρευνας θα συνεχιστεί με τους άλλους με άλλους τρόπους. Θα φτάσει και στο ήλιο του Κοινοβούλου και εύχομαι να προκαλέσει όχι μόνο επιστημονική, αλλά και πολιτική συζήτηση για να αλλάξει η πολιτική σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική που μειώνει τους μισθούς, θα αυξήσει την ανεργία, θα είναι σαν η Ευρώπη να πληγωρεί τα πόδια. Ελπίζω να το καταλάβουν αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Φαίνεται αρκετά καλά η το... Αυτή τη σειρούλα έτσι λίγο να... Λοιπόν, αν βλέπετε καλά, εσείς θα το κρίνετε, βλέπετε καλά τώρα τα... την προβολή. Την πρώτη φορά που κάνω σπάτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κούνερ την ανάκριση της έρευνας, τόσο εγώ όσο και η συνεργάτη μου. Και ελπίζω πραγματικά να πάρει τον δρόμο τον οποίο και αυτή έρχεται να πάρει για προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η κρίση που εμφανίζεται σε μια χώρα παράγει φυσιακά αποτελέσματα για όλους μας στο πλαίσιο ειδικότερα μιας υπερεθνικής αγοράς, αλλά και στο καμπιπλουτάριο περιβάλλον που ζούμε σήμερα όλοι μας και με τους βαθμούς αλληλεξάρτησης που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των διαφόρων χωρών. Το θέμα της έρευνας ήταν η ανεργία και η βάση της κρίσης. Και σε σχέση με αυτό θα σας παρουσιάσω αρχικά τον προβληματισμό και το στόχο της έρευνας, μια πολύ ενδεικτική βιβλιογραφική επισκόπηση, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε για να διερευνήσουμε το στόχο της έρευνας, τις πηγές και τα στοιχεία, τη μελέτη περίπτωσης που είναι η άνεργη πρώην στοχή στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, δηλαδή 2000-2014, την ανάλυση των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα και κάποια λίγα δεδομένα για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα για να φύγουμε έτσι με μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Ξέρουμε όλοι ότι η χώρα μας επηρεάστηκε πολύ περισσότερο και μαζί και με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, περισσότερο από την κρίση που εμφανίστηκε, από την χρηματοοικονομική κρίση που εμφανίστηκε το 2007, αλλά εδώ τουλάχιστον είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα μετά το 2009. Και όλα αυτά τα χρόνια, τα κυρίαρχα προβλήματα που αναδείχθηκαν τουλάχιστον από τις χέρες της κοινωνικής οικονομίας και το πρόβλημα της ενεργείας, η σημαντική απαξίωση του παραγωγικού δυναμικού και η δραματική μείωση του προϊόντος. Συνεπώς, το ερώτημα που δημιουργήθηκε και ο προβληματισμός που ανταλλάξαμε με την κυρία Κούνερ ήταν πώς, κατά πόσο και σε ποιο βαθμό, ενώ με νόμιμη ενεργεία, έχουν συμβάλει στην επάρξη της κρίσης, της συγκεκριμένης κρίσης, όχι μόνο σε αυτή την αφαιρετή στη χώρα μας, αλλά και σε χώρες που συνδέονται οικονομικά μαζί. Η αγωνία της κυρίας Κούνερ ήταν το πώς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα, ώστε να επιστοποιήσουμε και τους εταίρους μας, κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένα βαθμό η κρίση αφορά όλους μας. Ξεκινήσαμε καταρχήν να δούμε τι συμβαίνει στην βιβλιογραφία σε σχέση με την κρίση και την αγορά εργασίας. Τρία πράγματα είναι που έχουν διερευνηθεί. Το είδος της ενεργείας κατά την περίοδο της κρίσης, ο χρόνος εμφάνισης και διάρκειας της ενεργείας σε σχέση με την εμφάνιση και τη διάρκεια της κρίσης και η χωρική διάσταση των αποτελεσμάτων της κρίσης της ενεργείας. Άρα δηλαδή έχουμε ένα πλήθος ερευνών οι οποίοι διερευνούν τις όψεις της κρίσης και της ενεργείας και δείχνουν ότι η κρίση συνδέεται με την ενεργεία, η οποία με τη σειρά της, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της οικονομίας, γίνεται φυσιακά φαινόμενο. Επιπλέον, πάρα πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι η επιλογή της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης βαθαίνει το εύρος αυτών των φυσιακών αποτελεσμάτων, κυρίως για οικονομίες φερόμενες από τη σύντηση, όπως είναι η ελληνική οικονομία. Συνεπώς, βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου τα προβλήματα της ενεργείας έχουν υπερβεί ένα ανεκτό χρονικό διάστημα και μιλάμε για ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα,
όπου ξέρω ότι ο Κρήτη είχε την εξή. Θα μπορούσε η οικονομία, θα είχε η οικονομία, η κοινωνία εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα την βοηθούσαν ούτω ώστε ω ένα βαθμό να λύνει εκκλησιακά αποτελέσματα στην κοινωνική οικονομία και ειδικότερα στην ενεργεία. Ή μπορεί έστω και σήμερα εξ πώς να έχει κάποια εργαλεία με βάση τα οποία να σχεδιάσει τις κατάλληλες πολιτικές ώστε να λυθούν αυτά τα πολύ δύσκολα φαινόμενα που συνδέονται στην ενεργεία. Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν, ο τρόπος της έρευνας είναι σε γενικό επίπεδο να διερευνηθεί η επίπτωση ενεργείας με βάση της κρίσης στη χώρα μας, αλλά και τους εμπορικούς της συμφέρου. Ειδικότερο όμως, εξετάζεται κατά πόσο η μείωση της ρήξης που οφείλεται στην ενεργεία των πρώην μισθωτών στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη περίοδο 8-14 συνέβαλε πρώτον στην επάθηση της μείωσης της παραγωγής στην ελληνική οικονομία και δεύτερον, στη μείωση της παραγωγής των χωρών που συνδέονται εμπορικά με την ελληνική οικονομία. Μεθοδολογικά, ακολουθήσαμε τα εξής βήματα. Αρχικά, με την βοήθεια του κ. Χρυπητή, τον οποίο θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω, εκτιμήθηκε ο αριθμός των ανέργων πρώην μισθωτών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Στη συνέχεια, με βάση το μέσο μισθό επίσης κατά κλάδο, υπολογίστηκε η απώλεια του εισοδήματος και της κατανάλωσης λόγω της ανεργίας και των πρώην μισθωτών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Αυτή η απώλεια της κατανάλωσης στη συνέχεια επιμερίστηκε στα μερίδια που αφορά την εσωτερική κατανάλωση, την κατανάλωση από εισαγωγές και τρίτον την κατανάλωση της εισαγωγής πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των καταναλωτικών προϊόντων που εγχωρίως καταναλώνουν τα νοικοκυριά. Συνεπώς, αυτό το οποίο έχουμε εκτιμήσει είναι επί της ουσίας η απώλεια της ζήτησης που οφείλεται στην ανεργία των πρώην μισθωτών. Άρα, θέλουμε να δούμε πώς οι μεταβολές αυτής της ζήτησης επηρεάζουν τη μεταβολή της παραγωγής στην ελληνική οικονομία και ως ένας βαθμός εμπορικού συμφέροντος. Άρα, με βάση αυτό, αναζητούμε ένα υπόδειγμα ζήτησης με βάση το οποίο θα υπολογίσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Επιλέχθηκε το υπόδειγμα Ισρών Νεκρών, διότι εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις, μας επιτρέπει να υπολογίσουμε και να εκτιμήσουμε και τις άμεσες επιπτώσεις, άρα να υπολογίσουμε και την επάθηση της κρίσης λόγω της απώλειας της συγκεκριμένης κατανάλωσης στην παραγωγή της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των οικονομιών που συνδέονται εμπορικά μαζί της. Ποιες ήταν οι πηγές και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα? Τα στοιχεία για την ανεργία και το μέσο μισθό κατά κλάδο είναι πρωτογενή, αδημοσίευτα και προέρχονται από τις έρευνες εργατικού δυναμικού. Ο πίνακας Ισρών Νεκρών της Ελλάδος είναι ο πίνακας του 2010 της Eurostat, ο οποίος καθώς και οι πίνακες των χωρών που εξετάζουμε, των εμπορικών μας εταίρων, είναι επίσης της Eurostat, είναι για το 2010. Και οι πίνακες αυτοί είναι διαστάσεων, όπως λέμε, τεχνικά 65-65, δηλαδή αποτελούνται από 65 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, δηλαδή η οικονομία αναλύεται σε 65 υψίπλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Άρα, η διερεύνησή μας επικεντρώνεται εκτός από τις επιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε στη συνολική κοινωνία και τις επιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε κατά κλάδο των αμυντικών. Οι εισαγωγές που εξετάζονται, τα στοιχεία από τις εισαγωγές είναι τα στοιχεία του ΟΣΑ και εξετάζονται οι εισαγωγές για τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας μας στο χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 65% των εισαγωγών για κατανάλωση των νοικοκυριών, γιατί τα υπόλοιπα είναι από τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές των ενδιάμεσων αγαθών φτάνουν περίπου το 15% των συνολικών εισαγωγών, άρα οι εισαγωγές που αναγείονται είναι το 40% του 60%. Τα υπόλοιπα στοιχεία που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τη βάση της Αμέκου.
τι κάνουμε με βάση αυτά τα στοιχεία που έχουμε δημιουργηθεί, με βάση το χτίσιμο της βάσης δεδομένων που θα αναλύσουμε, ποια είναι και την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία, ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε να πάρουμε. Τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε να πάρουμε, όπως είδε στην αρχή, είναι να δούμε πώς οι μεταβολές της δημοσίας εμφόλης και της αγώνας συμβάλλουν στην μείωση της παραγωγής της μιας χώρας και συνεχώς στην δυναμική διάρκεια της κρίσης. Και γιατί λέμε στην δυναμική διάρκεια της κρίσης, γιατί στο πλαίσιο αυτής της μεθοδολογίας τη δυναμική διάρκεια της κρίσης τη συνδέουμε με τα έμεσα πολυπλασιαστικά αποτελέσματα που έχει η μεταβολή της ζήτησης στην παραγωγή μιας οικονομίας συνολικά και ενός κλάδου ειδικότητα. Έτσι, τα αποτελέσματα τα οποία θα σας αναλύσω στη συνέχεια συνδέονται αφενός με τη μείωση της παραγωγής ελληνικής οικονομίας κατά κλάδο των ειδήσεων της κυριότητας και τη μείωση της παραγωγής των χωρών που συνδέονται μαζί με την οποία θα μείνουν τόσο την περιοχική οικονομία όσο και ευρύτερο σε ευρύτερο κλάδο. Ωστόσο, πριν τα αποτελέσματα, θέλω να σας πω δύο πράγματα για την βάση δεδομένων την οποία αναλύσαμε. Την περίοδο που αναλύουμε, η άνερη πρώην μισθωτή στην Ελλάδα από 190.000 που ήταν το 2008 με το πικ το 2013, το 2014 διαμορφώνεται γύρω στις 780.000. Ουσιαστικά μιλάμε περίπου για το 60%.